βόλτα με τους φίλους του Σύνταγμα εκεί κάτω από την Ακρόπολη βρεθήκανε. Και μετά κατά τις 12.30 μια παρά με πήρε ο μπαμπάς του τηλέφωνο ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Καθόταν με τους φίλους του σαν απεζούλη, δεν ξέρω πού ακριβώς και τα λοιπά. Και δύο τσιρικάδες ανήλικοι τέλος πάντων τους προσεγγίσανε αν έχεις τσιγάρο στην αρχή, όχι δεν έχω και τα λοιπά. Και μετά εντάξει τώρα και δώσε μου το κινητό σου και τη τσάντα. Πήρανε το γιο μου, ένας τον πήρε παρέκει με την απειλή μαχαιριού. Κάποιοι άλλοι τέλος πάντων τρομάξανε. Ο ένας έφυγε από τους δύο, τον κυνήγησε ο φίλος του γιού μου και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Ο γιος μου λίγο αντιστάθηκε, ήταν η πρώτη του αντίδραση και τον μαχαίρωσε. Έχει και εδώ βασικά στο λαιμό, ήταν η πρώτη φάση, η πρώτη που πήγε να του δώσει, αλλά δεν ήταν τόσο. Μετά τον χτύπησε στο στομάχι. Όπου είναι το τραύμα, έχει δύο τρύπες τέλος πάντων, είναι διαμπερές. Έχει χτυπήσει μια αόρτη τέλος πάντων. Κάποιος αντάκι το πήραν το κινητό του? Όχι, γιατί πρέπει, νομίζω το έχει ο άλλος. Υπάρχει, είναι αυτή τη στιγμή, είναι στην ασφάλεια. Το τσαντάκι. Το είχε δηλαδή αυτός που τον πιάσανε. Και πήγανε σε ένα πλέον κεντρικό σημείο της Αθήνας, δηλαδή... Ναι. Να κάτσουν, να κάνανε τη βόλτα τους. Πέντε παιδιά, 18 χρόνια. Δηλαδή, να τα κλείσουμε στο σπίτι, τι να κάνουμε. Τι να πω, εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά με το παιδί. Συγγνώμη κιόλας. Τώρα ο γιος σας βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας, ναι, σωστά? Βγήκε, αλλά εντάξει, τα επόμενα 24 ώρα είναι ακόμα... Πρέπει να είναι να τον παρακολουθήσουν οι γιατροί, μην έχει καμιά αιμορραγία. Πού λέγε μια μητέρα, γιατί τώρα είναι δύο τα θέματα. Ένα, το ότι το παιδί έχει τραυματιστεί σοβαρά ο γιος σας, και ένα, το πώς το διαχειρίζεται η οικογένεια που ξαφνικά μισό βράδυ δέχεται ένα τηλεφώνημα και σου λέει έλα. Τρέλα. Μου ήρθε τρέλα. Και μέχρι να δω και το παιδί να βγαίνει από το χειρουργείο. Είναι δύσκολο, είναι τραγικό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει πια είναι ανεξέλεγκτο. Κάποιο άλλο περιστατικό κατά το παρελθόν, ο γιος σας είχε δεχτεί κάποια άλλη επίθεση? Πριν δύο χρόνια πάλι εκεί προς το Σύνταγμα, αλλά ήταν πολύ και πάνω στην πλατεία και μάλλον πήγανε λίγο έτσι για πιο μαγιά, να το πω. Δεν ήταν, ξέρετε, λίγο του κάνανε έτσι το κινητό, αλλά δεν ήταν τέτοιο πράγμα όπως τώρα. Αυτό ήταν το κάτι άλλο.